πειρά εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας εξαπέλυσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, ζητώντας τον άμεσο τερματισμό της ερευνητικής γεώτρησης που διεξάγει η Ιταλοκορεατική Κοινοπραξία Ένικο Γκάς στο οικόπεδο 9 εντός της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Σε σχετική ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του τουρκικού Υπουργείου στο διαδίκτυο, η Άγκυρα απειλεί με διακοπή των συνομιλιών για λύση του Κυπριακού και χαρακτηρίζει προκλητική την στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς. Περιμένουμε η ελληνοκυπριακή πλευρά να σταματήσει να συμπεριφέρεται σαν να είναι ο μόνος ιδιοκτής του νησιού, να τερματίσει τις μονομερείς έρευνες και να υιοθετήσει αντίληψη ενός νέου συνεταιρισμού. Ελπίζουμε ότι η ανεύθυνη στάση αυτής ελληνοκυπριακής διοίκησης της Νοτίου Κύπρου να μην επηρεάσει αρνητικά τις περιεκτικές διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν στη βάση του κοινού ανακοινοθέντος, το οποίο έγινε αποδεκτό στις 11 Φεβρουαρίου και που αναμένουμε ότι σύντομα θα φέρουν αποτέλεσμα. Τα βέλη των τουρκικών εκβιασμών στόχευσαν και στη διεθνή κοινότητα, την οποία το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών καλεί να παρέμβει. Προειδοποιεί μάλιστα ότι εάν η προτεραιότητα της ελληνοκυπριακής πλευράς είναι, αντί για τον συνεταιρισμό και τον δίκαιο διαμοιρασμό, να κινηθεί μονομερός για τις φυσικές πηγές, αυτό δεν θα γίνει αποδεκτό σε καμία περίπτωση. Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να κινητοποιηθεί για να εμποδίσει την προκλητική στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς και τα μονομερή της βήματα. Μέχρι να γίνει αυτό, θα στηρίξουμε όλα τα βήματα που θα κάνει η τουρκική δημοκρατία Βόρειας Κύπρου, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες σεισμικές έρευνες και να διευκρινιστεί η περιοχή που θα σταλεί πλατφόρμα γεώτρησης, ώστε να διασφαλιστούν τα ουσιαστικά δικαιώματά της πάνω σε αυτές τις πηγές. Τις εξελίξεις παρακολουθεί στενά η κυβέρνηση, η οποία συζήτησε το θέμα κατά τη διάρκεια έκτακτης σύσκεψης υπουργών και αρμόδιων τεχνοκρατών που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης έκανε λόγο για σοβαρές επιπτώσεις στη διαδικασία των συνομιλιών για λύση του Κυπριακού, εάν υπάρξει παρενόχληση των εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή ΑΟΣ. Έχουμε προβεί σε διαβήματα και θα συνεχίσουμε να προβαίνουμε. Αναμένουμε από όλους αυτούς που και δημόσια μάλιστα έχουν μιλήσει για το αναφέρετο κυριαρχικό δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να εκμεταλλεύεται την αποκλειστική οικονομική ζώνη, να κινηθούν προς την κατεύθυνση έτσι ώστε να τερματιστούν τέτοια φαινόμενα. Την ίδια ώρα το τουρκικό πολεμικό ναυτικό επιστράτευσε την τορπιλάκα των Ισράκ για να συμμετέχει στην παράνομη επιχείρηση επιτήρησης της Κυπριακής ΑΟΣ. Το πολεμικό σκάφος στάλθηκε στη θαλάσσια περιοχή του κοιτάσματος Ωνασαγόρας για να αντικαταστήσει τη φρεγάτα Αγγελίμπολου που πραγματοποιούσε συνεχείς περιπολίες εντός διεθνών χωρικών υδάτων από την ημέρα έναρξης της γεώτρησης. Η τορπιλάκα το σπλέει σε απόσταση 5 ναυτικών μιλίων από το θαλάσσιο γεωτρύπανο Σάιπεμ 10.000, ακολουθώντας την ίδια πορεία και τακτική με την φρεγάτα Αγγελίμπολου, η οποία απέπλευσε από την περιοχή με κατεύθυνση προς τα δυτικά της Κυπρού. Ενδεχομένως να είναι ένδειξη της αδυναμίας της Τουρκίας να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της περιοχής και ενδεχομένως μέσα από τέτοιες ενέργειες να θέλει να δημιουργήσει κρίση ή τα όποια προβλήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, στο πλαίσιο της στρατιωτικής άσκησης με την ονομασία επιχείρηση Ασπίδα Μεσογείου, έχει καταπλέψει στο λιμάνι της κατεχόμενης αμοχώς του και η φρεγάτα του τουρκικού πολεμικού ναυτικού Μπάφρα, που ήταν η πρώτη που έφτασε στην περιοχή του οικοπαίδου 9, όταν βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία αγκυροβόλησης και σταθεροποίησης του θαλασσιού γεωτρύπανου Σάιπεμ 10.000.